Καλή σας μέρα, κύριε Αποστολίδη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ, σχεδόν μισό αιώνα, ήταν το 1975 που ξεκίνησε, το μακρινό. Λίγους μήνες πριν είχε νομοποιηθεί τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Λίγους μήνες πριν είχε καταρρεύσει η δικτατορία και το 1975 ήταν απατώμε το πρώτο φεστιβάλ της κομμουνιστικής νεολαίας που μόλις είχε δημιουργηθεί. Η κομμουνιστική νεολαία ιδρύθηκε το 1968, στα μαύρα χρόνια της δικτατορίας, και το Κομμουνιστικό Κόμμα, επιτρέψτε μου, de facto κατέκτησε την ομιμότητά του με σκληρή πάλη. Όντως, λίγες ώρες ολοκληρώθηκε με επιτυχία που προμηνύει ρεκόρ συμμετοχής η πρώτη μέρα του 50ου φεστιβάλ ΚΝΕ στην οδηγητή στην Αθήνα. Με ασύγκριτη διαφορά, μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτιστικό και πολιτικό γεγονός στη χώρα. Φέτος είναι 4 μέρες, να σας πω, δηλαδή μέχρι και το Σάββατο, και οι εκδηλώσεις του κορυφώνονται με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, στις 8.30 το Σάββατο. Και αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει καταρχήν σε επίπεδο εκδηλώσεων. Υπάρχει ένα αφιέρωμα για τα χρόνια ιστορίας, αν δεν απατώμε. Ναι. Η χθεσινή πρώτη μέρα, σας έδωσα την είδηση, πολύ πετυχημένη. Πιθανά δεν θα τριντάρει στα δελτία ειδήσεων. Με συμμετοχή πολλών χιλιάδων κόσμου και νεολαίας, για πρώτη φορά πολλοί εξ αυτών όπως μας είπαν, είχε ήδη πολύ σημαντικές συζητήσεις, συναυλίες που λάβαν χώρα στα διάφορα στέκια του αυτού του πολύ μεγάλου χώρου. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει. Στο πάρκο Τρίτης. Στη Δυτική Αθήνα. Σε μια αναφορά στη Δυτική Αθήνα και στην Αττική γενικώ στο πάρκο Τρίτης, κύριε Φανέ. Έτσι, από τους τελευταίους μεγάλους πνεύμονες Πρασίνου, με τη συμβολή της ΚΝΕ στην κατάσταση που είναι. Το χώρο του φεστιβάλ, θες κανένα μισά ώρα να τον περπατήσεις και ώρες να τον περιληφθείς ουσιαστικά. Να σας το πω ειλικρινά, είναι δύσκολο να περιγράψει κανείς με λόγια πόσα σπουδαία πράγματα συμβαίνουν ταυτόχρονα μέσα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ένα φεστιβάλ προετοιμάζεται από χιλιάδες ανθρώπους και λειτουργεί από χιλιάδες, εθελοντικά και με πολύ μεράκι, και υποδέχεται πάρα πολύ κόσμο. Με συμμετοχή εκατοντάδων καλλιτεχνών, να σας πω ενδεικτικά, φέτος περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες σε πάνω από 4 σκηνές, και μέσα στο οποίο φανταστείτε ότι ταυτόχρονα μπορεί να γίνεται μια εκδήλωση για παιδιά εδώ, αθλητικές επιδείξεις πιο εκεί, 4 συναυλίες παραδίπλα, πιο εκεί θέατρο, πιο εκεί 2 ενδιαφέρουσες πολιτικές συζητήσεις, ταυτόχρονα ξεναγήσεις στις πολιτικές εκθέσεις και πολλά άλλα. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα μοναδικό φεστιβάλ, ασύγκριτο, αληθινή ανάσα ποιότητας, πολιτισμού, και το πιο ουσιαστικό απ' όλα. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή είναι μια μεγάλη πολιτική διαδήλωση, μεγάλη πολιτική συζήτηση για αυτό το κάτι που όλοι λέμε ότι πρέπει να γίνει για να ζήσουμε καλύτερες μέρες. Και έχει σημασία αυτό που σημειώνεται, κύριε Φανή, υπό την έννοια, πέρα από τα επιμέρους αφιερώματα σε καλλιτεχνικό επίπεδο, στον Κώστα Τρυπολίτη, στο Στέλιο Καζατζίδη, στο κοινωνικοπολιτικό τραγούδι, είναι η προσπάθεια προσέγγισης νέων ανθρώπων στον χώρο της πολιτικής, και εκεί θα βάζει κανείς το τραπέζι της κουβέντας ανεξαρτήτως πολιτικού κομματικού φορέα. Σημείο αναφοράς ΚΝΕ λόγω του φεστιβάλ, αλλά γενικότερα βλέπουμε την απομάκρυση πολλών συμπολιτών μας από την πολιτική σε μεγαλύτερες ή σε μικρότερες ηλικίες. Αυτό αποτυπώνεται και επισήμως σε ένα 60% αποχή στην κάλπη. Η προσέλκυση, το να καταστεί η ενασχόληση με τα κοινά ελκυστική εισαγωγικά, αν και είναι μια αναγκαιότητα. Τι σκέψη έχετε? Θα ήθελα πολύ να μην έχετε δίκιο, αλλά σε ένα βαθμό έχετε. Ευτυχώς όμως, τα κοινωνικά φαινόμενα είναι πάντα πιο πολύπλοκα και συμβαίνουν σημαντικές διεργασίες στη συνείδηση της νέας γενιάς, άλλοτε βουβές, άλλοτε βουβερές. Το ΚΟΕ είχε ξανά άνοδο στις ευρωεκλογές. Είναι τρίτο κόμμα στη μισή Ελλάδα, δηλαδή στην Αττική, δεύτερο στις εργατικές γειτονιές της Αθήνας. Οι παρατάξεις που στηρίζουν οι κομμουνιστές είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, σε μεγάλους χώρους δουλειάς, στο εργατικό κέντρο Αθήνας Κυπριάς, στα δημόσια νοσοκομεία, στους δασκάλους και αλλού. Σκεφτείτε, άκουσα και το σχολείο σας πριν, μόνο χθες είχαμε τη μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση στον Πειραιά. Παρένθεση, το στέκι του Συλλόγου Πολιτισμού ενάντια στο φασισμό, Παύλος Κυλαπή Φύσας, έχει το δικό του χώρο στο φεστιβάλ, θα τον έχει και φέτος ξανά. Παρουσία της οικογένειας του Παύλου και της Μάγδα Φύσα, εννοείται. Χώρος με μεγάλη προσέλευση και είναι για μας πολύ σημαντική η παρουσία του. Κλείνει η παρένθεση. Σκεφτείτε, είχαμε εχθές αυτό, είχαμε το πρωί κινητοποιήσεις μαθητικές ενάντια στις συγχωνεύσεις στα σχολεία. Είχαμε δράσεις φοιτητών στο ΕΚΠΑ ενάντια σε μια συνεργασία με την πολεμική βιομηχανία της Lockheed Martin και πολλά άλλα.
Κύριε Φανέ, θα τα ακούει κανείς με προσοχή όλα αυτά, αλλά παρόλα τα αυτά, το γεγονός ότι ανεξαρτήτως, θα επαναλάβω, της πολιτικής τοποθέτησης, ίσως συνολικά τα κόμματα στην πατρίδα μας θα έπρεπε να κάνουν μια προσπάθεια για να καταστεί η ενασχόληση με τα κοινά και μέσα από πολιτικούς φορείς της οποιαδήποτε νεολαίας. Γιατί θα συνηγορείτε ότι έστω και αν είναι άνθρωποι που έχουν άλλη οπτική, διαφορετική από εσάς εκ διαμέτρου, έχει σημασία να ασχολούνται πρώτα απ' όλα. Σωστό. Η αποχή λοιπόν, με την οποία, όπως ξέρετε, εμείς διαφωνούμε ριζικά στα στάση ζωής πρώτα απ' όλα, και την οποία όλα τα άλλα κόμματα καλλιεργούν, θέλετε με ένα μεσιανισμό, με ένα δεν αλλάζει τίποτα, θέλετε με την απαξίωση της συμμετοχής στα κοινά, με την καταστολή. Καταλαβαίνετε, περικλεί και ένα σημαντικό ποσοστό διαμαρτυρίας αυτή η αποχή. Συν το ότι εδώ που τα λέμε, ναι. Συμβαίνουν διεργασίες. Εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυναμώνει. Εμείς πολύ ευχαριστούμε εσάς για την παρουσία στο 984. Καλή συνέχεια στο φεστιβάλ της ΚΝΕ του Οδηγητή. Καλημέρα σας και για το πρωινό ξύπνιο. Ευχαριστούμε, κύριε Φανέ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Και από ό,τι κατάλαβα, το πήγατε μέχρι αργά το βράδυ. Ναι, έχουμε κοιμηθεί ελάχιστες ώρες. Να καλέσουμε και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, από αυτό το βήμα που μας δίνετε, όλους τους νέους και νέες που προβληματίζονται, που σκέφτονται αυτό το κάτι που πρέπει να γίνει, σε αυτό το μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού που είναι το φεστιβάλ μας, ανάσα πραγματικά τέχνης πολιτισμού, μέσα στα σκοτάδια αυτά της υποκουλτούρας και της ύψης του συστήματος, δίνει μήνυμα ανάτασης, δίνει μήνυμα αισιοδοξίας. Το έχουμε πολύ ανάγκη, ότι υπάρχει ελπίδα με το κουκουέ ακόμα πιο δυνατό. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια.